Τώρα θα περάσουμε σε σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Θα καλωσορίσουμε αμέσως στο στούντιο 2 του σταθμού τον πρόεδρο της τηλεόρασης επιλογής, τον κύριο Θεόδωρο Ελιόγλου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και όσα απασχολούν την επικαιρότητα. Θεόδωρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Τώρα, από πού να αρχίσω, γιατί τις τελευταίες 48 ώρες έχουμε δει πράγματα και θάματα. 48 και κάτι ακόμη. Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε γενικά, ας ξεκινήσουμε από το πλέον ενδιαφέρον τοπικά, γιατί είχαμε και ενεργό συμμετοχή από πολλοί κόσμο, από τους αγρότες, από αυτό που έγινε προχθές. Δυστυχώς δεν είναι μόνο 48 ώρες, είναι όλες αυτές τις ημέρες μετά την εκλογή, μετά τις εκλογές και την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η μία δυσάρεστη έκπληξη διαδέχεται την άλλη. Ο κόσμος έξω είναι σε κατάθλιψη. Φαντάζομαι και εσύ που γυρνάς έξω και μιλάς με κόσμο, γιατί και από τη δουλειά σου ως δημοσιογράφος μαζεύεις και συγκεντρώνεις πληροφορίες για την κοινή γνώμη. Είμαι βέβαιος ότι και τα δικά σου τα τηλέφωνα σπάν με τέτοια παράπονα και προβλήματα. Είναι σε κατάθλιψη ο κόσμος. Εγώ μία φράση μπορώ να πω μιας γυναίκας επιχειρηματία, η οποία μου είπε τη φράση σήμερα έτσι, με οποία με συγκλώνησε. «Θεέ μου, τι θα απογίνουμε?» Αυτή είναι η φράση που και έρχεται έξω. «Θεέ μου, τι θα απογίνουμε?» Και ασχολείται, δεν είναι μία... Ξέρεις, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το λέμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε για ένα λόγο. Γιατί έδωσε ή έθρεψε, εν πάση περιπτώσει, ελπίδα. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λέει, που σου είπε η επιχειρηματία στη ΣΕΡΕΑ, δείχνει πλήρη απελπισία. Όταν λες «Θεέ μου», τι θα απογίνουμε. Γι' αυτό σου λέω, Γρηγόρη, με συγκλώνησε αυτή η φράση. Και μάλιστα ασχολείται και ενεργά και με τα συνδικαλιστικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο άτομο που δεν γνωρίζει την κατάσταση. Ή δεν άκουσε απλώς και ναι. Έτσι. Τα πράγματα είναι τραγικά. Έχω την αίσθηση, καταρχήν, κάνω μια γενική παρατήρηση και μια γενική τοποθέτηση, ότι πρώτη φορά αριστερά με εντελώς δεξιές νοοτροπίες και πρακτικές και μάλιστα υπερδεξίες. Υπερδεξίες. Παράδειγμα, ας πούμε, πριν φτάσουμε στους αγρότες, από τη χθεσινή διαγραφή, την οποία θα συζητήσουμε μετά γιατί έγινε, αλλά οι διαγραφές μέχρι πρώτη. Η διαγραφή του Παναγούλη. Ναι. Οι διαγραφές και ακόμα και η απέτηση να παραιτηθεί ο Σακελαρίδης. Ο μέχρι πρώτη ω υπαριθμών δύο. Έτσι. Το οποίο διέπραξε ποιο αδίκημα. Και οι δύο. Τον έναν του ζητήθηκε να παραιτηθεί και τον έναν του διαγράψαν. Παρέμεινε πιστός σε αυτά που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μέχρι και το Σεπτέμβριο έλεγε πριν από τις εκλογές, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Και ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο, που ήταν η προηγούμενη επτάμηνη θητεία, λέγανε υπήρξαν και άλλες διαφωνίες και τα λοιπά, αν θυμάσαι, και ο Λαφαζάνης και άλλοι, δεν τόλμησαν να τους διαγράψει. Και μάλιστα τότε λέγανε το εξής. Οι διαγραφές, και δεν ξέρω, και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το δείτε κιόλας, νομίζω ότι δεν προβλέπονται και από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ οι διαγραφές. Δεν υπάρχουν στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ διαγραφές, αλλά ας μην πάρω όρκο. Δεν ξέρω τι ισχύει για την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον διέγραψε κανείς. Λοιπόν, από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άμα σε διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ουσιαστικά σου κόβει τη φωνή ως κομματικό στέλεχος μέσα στη Βουλή, που είναι το πιο βασικό από όλα. Άρα λοιπόν, λέω εγώ, θεωρητικά μπορεί να πάει αυτός να πει σε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι είναι. Και μπορεί αύριο μεθαύριο να σχηματιστεί καινούργια, όπως είχε γίνει παλιότερα. Λοιπόν, επίσης, όλα τα νομοσχεδία των αγροτών που με ρώτησες, είτε οποιοδήποτε άλλο, όλα έρχονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Πράγμα που επίσης καυτηρίαζε και με βαριές φράσεις κάποτε. Γερμανοτσολιάδες τους ανέβαζε, Γερμανοτσολιάδες τους κατέβαζε. Ναι. Όπως και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή, σήμερα βλέπουμε το πρώτη φορά αριστερά. Αλλά δεν μας είπε μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Είναι το αριστερά. Αυτό δεν μας το ξεκαθάρισαν. Να χρησιμοποιεί τις μεθόδους για τις οποίες όχι απλά διαμαρτύρονταν, όχι απλά αποκήρυσε, αλλά χρησιμοποιούσε και τις βαρύτατες εκφράσεις που προανέφερα πριν. Καταρχάς έχει χαρακτηριστεί ως νεοφιλελεύθερη αριστερά, το οποίο είναι... τουλάχιστον για τα δεδομένα των αριστερών μπορεί να θεωρείται και προσβολή. Τώρα δεν ξέρω τι... αλλά εκείνο που έχει αρχίσει να τσακίζει νεύρα είναι αυτό το ο λαός ήξερε, λέει, τι ψήφιζε. Αυτό. Όχι, προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας δεν είπαν ποτέ ότι θα κινδυνεύσει πρώτη, ότι θα υπάρξει τέτοιο διακύβημα. Τίποτα από όλα όσα κάνουν δεν ήξερα. Και να σας πω απλά γιατί
δεν μπορούν να το ισχυριστούν και είναι ντροπή όνειδος να το επικαλούνται. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ούτε οι ίδιοι ξέρανε. Και θέλετε να σας πω το γιατί δεν το ξέρανε? Παραδείγματος χάρη πάρτε, δηλαδή το ποιοι θα ήταν ακριβώς οι εφαρμοστικοί νόμοι. Ναι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλά τότε για κάποιο μνημόνιο που δεν το ήθελε, ότι δεν του άρεσε, αλλά ως μωρή παρθένα υπέκυψε, προφανώς να τον απολαύσει κιόλας, έναν βιασμό, διότι δέχτηκε έναν άπειρο εκβιασμό. Αλλά από το να δεχτεί έναν εκβιασμό, γιατί έτσι μας είπε τότε, δεν μου αρέσει αυτό που ψήφισα, αυτό που συμφώνησα στις 17 ώρες διαπραγμάτευση, εκβιάστηκα, είπε. Έτσι, επαναλαμβάνω φράσεις που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα, και με βαριά καρδιά θα εφαρμόσω κάτι που δεν το πιστεύω. Δεν ξέραμε όμως τους εφαρμοστικούς νόμους. Βέβαια βλέπω ξαφνικά αυτό το εκβιάστηκα, βιάστηκα και δεν ξέρω εγώ, έχει καταλήξει σε αίσθημα. Έτσι. Λοιπόν, απόδειξη λοιπόν το 23% ΦΠΑ. Επί τρεις μήνες τώρα στην παιδεία. Ναι. Επί τρεις μήνες πάει και έρχεται. Όχι, θα μπει, θα μπει τελικά τελεστηδίκησε ότι αποσύρθηκε. Και αποσύρωνε και τα πρόστιμα. Όμως προσέξτε να δείτε. Προσέξτε να δείτε για να μην παραμυθιαζόμαστε. Από αυτό το κανάλι και από τους δημοσιογράφους και από μένα θα ακούτε μόνο την αλήθεια. Αυτό είτε αφορούσε το 23% στην παιδεία, ναι, είτε τον, στο Μοσχάρι. Ναι, γιατί τότε αυτή ήταν. Αυτά το βόλιο κρέας δεν πέρασαν τελικά, όχι γιατί ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για την παιδεία, ούτε για, τους, για το λαό που δεν θα τρώει μοσχάρι. Ο λαός λίγο δεν θα έχει να φάει ούτε κοτόπουλο, αλλά τέλος πάντων. Αυτά δεν πέρασαν, Γρηγόρη, και αυτό με θλίβει ιδιαίτερα, διότι δεν το θέλαν οι ξένοι να περάσουν. Οι ΜΕΙ γιατί είχαν τα ξένα πανεπιστήμια, εδώ πέρα, οι μεγάλες σχολές, δεν το θέλαν. Για το μοσχάρι επίσης δεν το θέλαν, διότι ο κυριότερος εισαγωγέας των γαλλικών κρεάτων είναι η Ελλάδα. Είχε μπει το ζήτημα στην πρόσφατη έλευση Ολλάνδα. Και πού πάει να το περάσει τώρα για να πάμε και στους αγρότες? Στο κρασί. Προσέξτε, αυτό κι αν είναι αθλειότητα. Το ρίξε στα 15 λεπτά. Δηλαδή το ελληνικό τελικά κρασί που κερδίζει κάθε μέρα έδαφος στις μεγάλες αγορές με διεθνή βραβεία, έχουν αναγνωριστεί οι ελληνικές ποικιλίες ως από τις καλύτερες και παίρνουμε πρώτα βραβεία και μάλιστα πολλά είναι και σεραϊκά, να πούμε. Έτσι. Πολλές σεραϊκές κοινοποίησεις, να πούμε, γιατί και στην Δράμα και στην Καβάλα υπάρχουν εξαιρετικές ετικέτες, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι επειδή το ζούμε στην καθημερινότητα, στην πόλη των, στον νομό των Σερών, έχουν υπάρξει πάρα πολλές διακρίσεις και μάλιστα από ανθρώπους που με οδηγό το μεράκι κάνουν αυτή τη δουλειά. Έρχεται λοιπόν να χτυπήσει ένα κατεξοχήν προϊόν που αναδύεται στις αγορές, στις ξένες αγορές και τις καταλαμβάνει τη μία μετά την άλλη. Και έρχεται τώρα να χτυπήσει αυτήν την αγορά. Διότι πρέπει λέει, να καλύψει αυτά τα λεφτά. Τα πόσα πόσα εκατομμύρια λείπουν από την... Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όσα και να είναι μπορεί στο επόμενο πεντάλεπτο όταν τελειώσει η συζήτησή μας το νούμερο που θα κυκλοφορεί να είναι άλλο. Γιατί αυτό ξέρεις, και ίσως και αυτό είναι κάτι ενοχλητικό, γινόταν και χθες. Αυτό το ράβε ξύλωνε σε ένα νομοσχέδιο που είπες πριν ότι δεν ήταν σε θέση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να το γνωρίζει κανείς, μα δε, και να το ήξερε μπαίνοντας, άλλο ήταν βγαίνοντας. Ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αν λοιπόν τους λείπουν χρήματα, φίλε μου Γρηγόρη, είτε για την ανακεφαλαιοποίηση, πρώτα-πρώτα θα ήταν ηθικά, πρώτα-πρώτα είναι ηθικά ανέντιμο αυτό τη στιγμή, αυτό που γίνεται, η συζήτηση για την άρση. Ουσιαστικά πρόκειται περί άρσης. Έχω παρακολουθήσει όλες τις συζητήσεις το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας. Διότι λέει θα πρέπει να είσαι ο πελάτης να είναι συνεργάσιμος με την τράπεζα. Ποιος το γνωμοδοτεί αυτό? Η τράπεζα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Η τράπεζα. Άρα λοιπόν αν ήθελες χρήματα για την τράπεζα, λέω αναζήτηση πηγών. 230, θες να επανακεφαλαιοποιήσεις τράπεζες. Ηθικά τουλάχιστον. Εγώ δεν λέω ότι θα ανακεφαλαιωνόταν οι τράπεζες από εδώ. Να επιβάλεις τα κόμματα να πάνε να κόψουν το λαιμό τους, όπως μου ζητάς εμένα να κόψεις το λαιμό μου και να μου πάρεις το πρώτο σπίτι, το σπίτι και να με βγάλεις στο δρόμο.
τα 230 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια που χρωστάνε τα κόμματα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, εκείνους με νόμο του απάλλαξε και τους τραπεζίτες που τους το χορήγησαν. Εάν θέλεις να έχει βρεις... ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ψηλά. Βεβαίως. Έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι ψηλά. Φυσικά έχουν. Όλοι έχουν. Να πάνε λοιπόν τα κόμματα να πληρώσουν πρώτα τα δικά τους χρέη ή ιδάλλως να τους γίνει έξωση. Για να μην μπορούν να πάνε να πληρώσουν και τα οίκα τους και τη ΔΕΗ τους, διότι το άλλο επίσης βάρβαρο που έπληξε τα νοικοκυριά είναι ξαφνικά και ενώ είμαστε στο χειμώνα, ξαφνικά τη μία μέρα το είπανε, τη μία μέρα δεν πρόλαβαν να το πούνε και την άλλη μέρα βγήκανε να κόβουν το ρεύμα στην ΔΕΗ. Και να πω και κάτι στους συμπολίτες μου, έλεος, δεν φταίνει οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, οι οποίοι πραγματικά δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα και οι άνθρωποι το έχουν ρίξει στα ερημιστικά, γιατί μαζί με εμάς πονάνε και αυτοί. Να πω κάτι ότι το λέω με τα λόγου γνώσεως, υπάρχουν άνθρωποι, υπάλληλοι της ΔΕΗ, των ΣΕΡΟΜ, που παίζουν το κεφάλι τους. Έτσι. Είναι έτσι γρήγορα. Ρισκάρουν για να σώσουν κάποιες καταστάσεις μέσα στην Είναι έτσι γρήγορα. Έχουν εξαντλήσει και ίσως έχουν υπερβεί κατά πολύ τα όρια των πραγμάτων που μπορεί να κάνουν για να κρατήσουν κάποιες οικογένειες. Σε αντίθεση με πολλές άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου. Συνεχίζω λοιπόν, αν μου επιτρέπεις. Εάν θέλουν να βρουν χρήματα, να πάνε να πάρουν τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει για ΦΠΑ από τότε που κατασκευάστηκε το Ελευθέριος Βενιζέλος από τη Χόχτιφ. Να κηρύξουν άκυρη τη σύμβαση που, την συμφωνία που έκανε ο Σαμαράς για τη Siemens, και ενώ είχαμε ζημία 2 δις με τη Siemens, 2 δις, τους τα χαρίσανε. Να πούνε όχι, δεν χαρίζεται τίποτα, είναι άκυρο. Και όπως ακυρώνεις και τον νόμο Κατσέλη. Συγγνώμη που χαμογελάω, αλλά... Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτά δεν μας είπανε... Είχε πει ο Χατζηνικολάου κάποτε. Αυτά δεν μας λέγανε προεκλογικά. Δεν θέλουμε ούτε ένα σέντς από τους Γερμανούς. Θέλουμε ένα πράγμα να μας στείλουν, το Χριστοφοράκο. Και αυτό μου κάνει. Και αυτό μου κάνει. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια οικονομικά. Βεβαίως. Στείλουν, λέει, αυτό και θα τα βρούμε. Είναι έτσι. Εάν θέλουν λοιπόν χρήματα, ο Φουκαράς ο Σούρλας στην προηγούμενη κυβέρνηση, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος, λύσαξε να παρακαλά και τον Σαμαρά, και γι' αυτό και ήμασταν απέναντι και είμαστε απέναντι με αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε, 2 δις, παρακαλώ, λέει, κάθε χρόνο, ναι, χάνονται από την οθεία καυσίμων. Όποιος έχει υπολογιστή στο σπίτι του, στο Google χτυπάει Σούρλας νοθεία καυσίμων και το βλέπει. Ο άνθρωπος έχει πάει, όλα αυτά τα έχει πάει στον Άριο Πάγο με ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Αλλά άκουγα για έναν από τους μεγαλύτερους λαθρέμπορους, ο οποίος έχει και τον ΟΠΑΠ, δεν θα πω όνομα, αλλά περίπου το είπα, ότι χαρίστηκαν, σβήστηκαν πρόστιμα, λέει, διότι ακούστε, δεν τον βρίσκανε να του παραδώσουν το πρόστιμο. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Ναι, πού να τον βρει τον άνθρωπο. Βρίσκεται ένα άνθρωπο ο οποίο. Ο ΠΑΠ έχει πλοία, έχει πού να τον βρει. Στο πλοίο ήταν, στον ΟΠΑΠ ήταν. Ο χρόνο τελειώνει, αλλά θα πω αυτό που είδαμε, που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ δεν βρήκαν το παλικάρι που το έδειξαν σε ζωντανή μετάδοση όλα τα κανάλια να χτυπάει βουλευτή και δεν μπορούσαν να το βρουν στην ώρα του, στο αυτόφορο. Αν θέλουν λοιπόν χρήματα, επίσης το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή και στις ΣΕΡΕΣ πληρώνει τα μαλλιά της κεφαλής του σε μεγαλονταβατζίδες για ενίκεια δημοσίων υπηρεσιών. Ενώ υπάρχουν και στις ΣΕΡΕΣ πολλά ακίνητα που είναι του δημοσίου ή του Δήμου, δεν θα μπορούσαν σημασία να μετεστεγαστούν εκεί. Ακόμα τίποτα δεν έγινε αυτό. Επίσης έχει υπολογιστεί ότι για ενίκεια καταχρηστικά πληρώνουμε πάνω από 2 δις. Δεν έρχεσαι λοιπόν πρώτη φορά αριστερά να πάρεις τα σπίτια του Κοσμάκη για να κάνεις τα κέφια των τραπεζών, οι οποίοι κερδοσκόπησαν, λαϊλάτισαν, προσέξτε, το κογλίφι είναι απλή οδοντόπαστες μπροστά τους. Αγγελάκια είναι μπροστά στις τράπεζες. Και το λέω γιατί διετέλεσα σε τράπεζα και ξέρω τι γινότανε. Δανειζόντουσαν από την Ευρώπη με 4% και ξεπουλάγανε στην Ελλάδα στο retail banking, αντί να ρίξουν, στο Λιανοπούλι δηλαδή, αντί να ρίξουν τα λεφτά σε επενδύσεις, τα ρίχνανε στο Λιανοπούλι δηλαδή, θαλασσοδάνια, κάρτες, και παρακάλαγαν τον κόσμο και κερδοσκοπούσαν και έφταναν μέχρι και 27%. Αυτά που δανειζόντουσαν, λοιπόν, αν θέλουν να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, να φέρουν οι τραπεζίτες τα κέρδη που βγάλαν έξω. Που δεν ασχολήθηκαμε επίσης με τη λίστα Λαγκάρντ. Δισεκατομμύρια και εκεί. Εδώ και 4 χρόνια τα πήραν οι Γάλλοι, τα 2 δις και όλοι οι άλλοι. Και έρχεσαι τώρα να πάρεις πιο και το σπίτι του Έλληνα. Αυτό πλέον
δεν είναι απλά ντροπή, δεν είναι απλά αμαρτία, είναι έσχος. Είναι έσχος. Αν είχες κάνει κάτι από όλα αυτά και δεν σου έφταναν, να σου δώσουμε και το τσαντήρι μας. Πάρτε και το τσαντήρι μας. Αλλά όχι έτσι. Και φτάσανε τώρα μέσα από τα κανάλια που πάλι ελέγχουνε και ίσως γιατί μέσω και εκβιασμού να κάνουν τον αυτοματισμό και να λένε τι και τι δεν πρέπει να πληρώνουν οι μπαταχτσίδες αυτοί που έχουνε. Ξέρετε πολλούς που έχουνε. Αυτούς που έχουνε. Μην τρώτε παραμύθι. Μην τρώτε παραμύθι ότι κάποιοι έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν. Αυτούς τους ξέρουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες από εκεί που μπορούσαν να τα πάρουν, τα παίρνουν. Δεν περιμένανε αυτούς. Διότι όταν η τράπεζα μπορεί να βρει κάτι άλλο πέρα από την πρώτη κατοικία, άμα σου βρει καταθέσεις, άμα σου βρει αυτά, μπορεί να σου κάνει το και κατάσταση σε χείρα τρίτων. Έχει σημασία να ακούσετε αυτό, Γρηγόρη. Ναι. Είναι ψέμα αυτό που λένε, είναι έσχος αυτό που λένε, ότι κοντά στους αυτούς που δεν έχουν την γλιτώνουν και αυτοί που έχουν. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και το ξέρει ο τελευταίος φοιτητής της πρωτοετής της νομικής. Αν κάποιοι είχαν περιουσιακά στοιχεία πέραν της πρώτης κατοικίας, οι τράπεζες, ας υποπληρώνουμε κανονικά οι άνθρωποι, αλλά οι τράπεζες μπορούν να τους τα βρουν και να τους τα πάρουν. Γι' αυτό μην καλύπτεστε πίσω από αυτό, συντρόφια του ΣΥΡΙΖΑ, ότι να πληρώσουν αυτοί που έχουν. Και το χειρότερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, Θόδωρε? Οι τράπεζες δεν τα θέλουν τα σπίτια. Για αλλού είναι τα σπίτια. Αυτό είναι το χειρότερο. Η ιστορία δηλαδή κάνετε που έχει λάθος, προχωρήσει. Κάνετε λάθος. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Τα θέλουνε. Γιατί τα θέλουνε? Κάποια στιγμή θα πουληθούν σε ξένα φαντς. Αυτό λέω, ρε Θόδωρε. Δεν θα τα δεν θα... Για αλλού είναι. Αυτό. Δεν θα είναι τα βγάλουν σε πληστηριασμούς. Όχι. Θα σας έρθει εκεί πέρα μια ωραία πρωί και θα σας πει ή θα βγείτε έξω ή θα σας κάνω έξωση ή θα μου πληρώνετε ενίκιο, ένα είδος ενίκιο. Και φαντάσου λοιπόν ένα ξένο φαντς που θα έχει πάρει με 10% το δάνειό σου, εσύ θα εξακολουθείς να χρωστάς την τράπεζα, οι τόκοι θα τρέχουν, το έμφυα θα το πληρώνεις και θα πληρώνεις και ενίκιο. Όχι, δεν θα σε βγάλει έξω, εάν μπορεί να σου τα παίρνει. Και θα υπάρξει μια απίστευτη κερδοσκοπία. Εντάξει, και τα δε κόκκινα δάνεια ξέρεις που στοχεύουν. Να πάρουν την αφρόκρεμα ό,τι έμεινε από το ελληνικό επιχείρημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε υπερβεί το χρόνο, αλλά μακάρι να μια κουβέντα μόνο θέλω να πω στους φίλους αγρότες. Μια κουβέντα. Ήταν λάθος προχθές που επιτεθήκατε στον Λαφαζάνη. Τεράστιο και μεγάλο λάθος. Διότι από τη μια ζητάτε πολιτικές δυνάμεις να έρθουν να σας συμπαρασταθούν. Μπορείτε να διαφωνείτε και καλά θα κάνετε με τις θέσεις του Λαφαζάνη. Όμως πρέπει να το αναγνωρίσετε του Λαφαζάνη και όποιος άλλος ήταν στην ίδια κατάσταση ότι δεν δίστασε να χάσει το Υπουργείο του. Να μείνουν εκτός Βουλής. Κάναμε την πρώτη παπαριά, τους βγάλαμε εκτός από έξω από τη Βουλή. Αυτούς που θέλουν να τηρήσουν αυτά για τους οποίους ψηφίστηκε το ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μην μόνο τον δέρνετε κιόλας. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και το 60% του δημοψηφίου. Μην τον δέρνετε κιόλας. Για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ δεν. Έτσι. Ναι. Δεν είπα να τον ψηφίσετε, δεν είπα να συμφωνούμε μαζί του. Αλλά αυτός θυσίασε όλα αυτά το κόμμα του, την προσωπική του. Θα πει ότι μπορεί και αυτός να ήταν βολεμένος τώρα, όπως είναι ξέρεις, ο παπάς, ο ένας, ο άλλος, ο λευτή, φλαμπουράρης. Σε μια υπουργεία εκεί πέρα, να είναι υπουργάρα με τις Μερσεντές του και με τα λοιπά του. Και είπε όχι, άλλα υποσχεθήκαμε στον κόσμο, αυτά πρέπει να τηρήσουμε. Εμείς τον έρνετε κιόλας. Ναι, και προς τιμήν της, προσθέτω και το τελειώνω, η Λαϊκή Ενότητα των Σερών έχει εκδώσει ανακοίνωση στήριξης των αγροτών μετά τον προπυλακισμό. Φυσικά, και θα εξακολουθήσει και ο Λαφαζάνης και όλοι μας να στηρίξουμε. Γιατί η μόνη μας ελπίδα είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Θόδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε από εβδομάδα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με άλλους ρυθμούς πλέον.